Έχουμε εδώ καλεσμένο έναν προπονητή Krav Maga, ο οποίος το αγαπάει πάρα πολύ αυτό το άθλημα, το οποίο παλεύουμε κι εμείς ήδη να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι. Να σας δώσουμε κι εσάς να καταλάβετε. Είναι μια πολεμική τέχνη, αλλά θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Κοκαράκης πριν στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Κοκαράκη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Δεν έχουμε καταλάβει και πολλά, ενώ έχουμε φιλοξενήσει ξανά στο παρελθόν Krav Maga. Είναι μια πολεμική τέχνη μεν, αλλά έχει μάλλον διαφοροποιήσει από τις άλλες. Τελικά τι είναι το Krav Maga? Με απλά λόγια. Με απλά λόγια. Πριν είπες μια μαγική λέξη που μόνο αυτό δεν είπες, λέξη άθλημα. Θέλω να καταλάβει ο κόσμος ότι μόνο άθλημα δεν είναι. Άθλημα. Να δανειστώ μια πολεμική τέκβοντο. Ναι. Τι υπάρχει από πίσω? Ένας διαιτητής. Ναι. Υπάρχει ένας γιατρός σε αγώνα στη γωνία που ασκήσει το φρυδάκι σου, κάτσε λίγο να σου βάλω μπαμπακάκι, άνοιξε η μητούλα σου ωραία. Φαντάσου τώρα κάποιος στον δρόμο που θέλει να σε ληστέψει για να σου πάρει την τσάντα. Ναι, αυτό είναι που μας μαγεύει όμως με αυτό το άθλημα. Μπράβο. Που σημαίνει ότι αν θέλει ο άλλος να σου παίξει ένα μπάτσο και θα σε αφήσει, αν δεν θέλει, θα φας 2, 3, 4, 5, θα ζαλιστείς, θα σου κλέψει τα σκουλαρίκια με όποιο τρόπο θέλει αυτός και φεύγοντας θα σου τραβήξει μια κλωτσιά. Να πάμε λίγο πιο πίσω στην ιστορία του Krav Maga. Βέβαια. Να καταλάβουμε τις ρίζες. Άρα λοιπόν, να καταλάβει ότι ο κόσμος πρώτα απ' όλα δεν είναι άθλημα, δεν μετέχουμε σε αγώνες για ευνόητους λόγους. Και τώρα ναι, να πάμε στις ρίζες. Είναι Ισραηλινής προέλευσης. Ισραήλ, εμπόλεμη ζώνη. Ο Ιμι Λίχτελφελ θεωρείται ο πατέρας, δηλαδή έσμιξε πολεμικές τέχνες. Έτσι. Περιέχει μέσα Aikido, Jiu-Jitsu, χτυπήματα από κουνφού, από καράτε. Είναι μίξη. Και για ποιο λόγο το έκανε? Για τις ανάγκες του στρατού, κατά πρώτο λόγο. Άρα λοιπόν, το κλου, η λογική ήταν να πάρει γρήγορα ένα μαχητή του Ισραήλ και να τον κάνει ικανό να ανταπεξέλθει, γιατί αυτοί τα βάλανε με 12 αραβικά κράτη και νικήσανε. Άρα τη δημιουργήσαν εκεί για πεδίο μάχης. Μπράβο. Μετά σιγά σιγά πέρασε σε security, ανάλογα τις ανάγκες κάποιων ομάδων. Πέρασε σε πολίτες, γυναίκες, παιδιά και διέρευσε μετά. Και τι είναι αυτό που το διαφοροποιεί από τις υπόλοιπες πολεμικές τέχνες? Τι το διαφοροποιεί? Δεν έχει τίποτα περιττό. Δηλαδή ένας ασκούμενος που θα έρθει πολύ γρήγορα και σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα είναι σε θέση να αναγνωρίσει τον κίνδυνο, έτσι, να το αντιληφθεί, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο να μπορεί κάποιος να αντιληφθεί τον κίνδυνο και να διαφύγει τον κίνδυνο, είτε λεκτικά, δεν παίζουμε συνέχεια ξύλο, δεν πάμε όλο με τα χέρια ψηλά. Υπάρχει λεκτική αποκλιμάκωση και αν χρειαστεί να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε μορφή βίας. Χρησιμοποιεί κάποια όπλα ή κάποια συγκεκριμένη ενδυμασία? Ενδυμασία βλέπω νομίζω στις εικόνες. Ενδυμασία. Ένα μπλουζάκι είναι η ενδυμασία μας και ένα πατελόνι, μια φόρμα. Όπλα που με ρώτησες χρησιμοποιεί σε ανώτερα επίπεδα, έτσι. Όπλο είναι ό,τι έχω γύρω μου. Αυτό μαθαίνει ο ασκούμενος. Είναι όμως κάτι, επειδή είπαμε ότι δεν είναι άθλημα, δεν μπορούμε να το ορίσουμε ως άθλημα. Είναι όμως κάτι το οποίο πολλοί κόσμος πάει για να γυμναστεί. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν γυμνάζει το σώμα μας ή ότι δεν έχουμε αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε, να έχουμε μια καλή ευεξία και σωματική διάπλαση. Έτσι, βέβαια, ναι. Και εκείνη τώρα αυτό που μας διαφοροποιεί και εμάς, επειδή χρησιμοποιούμε και πολύ την τεχνολογία, γι' αυτό λεγόμαστε Science Krav Maga, το έχουμε περάσει πιο επιστημονικά. Βέβαια θες φυσική κατάσταση, όμως όλοι λίγο πολύ κάτι έχουν. Και εκεί είναι τώρα το Krav Maga, ότι δεν θα έρθει άλλος, είσαι αυγενικό, δεν πειράζει, δεν μου κάνεις, γεια σου. Απλά δεν θα κάνει κάποια άλλα πράγματα που προφανώς θα κάνει ένας πιο νεαρός ή πιο υγιής. Οπότε τώρα μας δίνετε έτσι πάσα να σας ρωτήσουμε για τις ηλικιακές ομάδες. Τι συμβαίνει, ποιοι έρχονται σε εσάς, πρέπει να είναι μια συγκεκριμένη κατηγορία? Ή να είναι αγόρια ή κορίτσια, σε ποιους απευθύνεται δηλαδή? Η δική μου σχολή είναι το ίδιο. Αγόρια και κορίτσια, δηλαδή είναι σε αριθμό το ίδιο, έτσι. Τα κορίτσια τα καταπονώ πιο πολύ, να τα κουράζω πιο πολύ, γιατί όπως σου λέω, έχουν περισσότερη δυνατότητα. Στον δρόμο, κάποιος ψάχνει τι θύμα, δεν θέλει αντίπαλο. Δηλαδή κάποιος που θα δει τον κάμεραμαν και σένα, εσένα θα προτιμήσει να κλέψει. Άρα, οι γυναίκες κάνουν προπόνηση με κλειστά φώτα, δεν βλέπουν τίποτα, τέτοια πράγματα. Ναι. Ναι, και όχι επειδή είσαι αδύναμη, αυτό θέλω να πω πριν. Δεν θα επιλέξει ένα ω θύμα επειδή είσαι αδύναμη. Δεν είναι γυναίκα. Είσαι πολύ δυνατή. Αυτό λέγαμε χθες που είχαμε εδώ πέρα αθλητές από το Παγκράτιο. Ότι τελικά καμιά φορά οι γυναίκες και για προσωπικούς λόγους, αλλά και επειδή επιλέγονται έτσι από τον δάσκαλο που έχουν περισσότερο πείσμα και δυναμική, γίνονται και καλύτερες αθλήτριες. Ίσως και έχουν περισσότερο τη στρατηγική στο μυαλό τους. Γι' αυτό. Ναι. Εσύ πώς το βλέπεις, δηλαδή έχουν όντως περισσότερο πείσμα γυναίκες σε αυτά τα αθλήματα τέχνης, πολεμικές τέχνες? Ναι, και είναι και καλές μαθήτριες. Έχω εγώ προσωπικά διαφόρων ηλικιών, και μεγάλες και μικρές κοπέλες. Βέβαια, πέραμε μια χαρά. Τώρα τι γίνεται, ο στόχος ποιος είναι και ο σκοπός που αυτό μας διαφοροποιεί και μας από άλλες ομοσπονδίες που υπάρχουν, Science Krav Maga. Στηριζόμαστε πολύ στο μυαλό. Ναι, στην ψυχονοητική κατάσταση και του επιτιθέμενου, αλλά και του αμυνόμενου. Δηλαδή και του θήτη και του θύματος. Σε τι κατάσταση είναι αυτό? Δεν θα βγάλω μαχαίρι να τον σκοτώσω επειδή μου κοράρε. Μιας και έχει άμεση σχέση, όπως λέτε, με το μυαλό και το πνεύμα αυτή η πολεμική τέχνη, βοηθάει και στο να είναι κάτι το αγχολητικό, δηλαδή σε ηρεμεί. Η γυμναστική από μόνη της είναι αγχολητικό και βέβαια είναι μια εκτόνωση. Γιατί υδρώνεις, κάνεις, δείχνεις, είσαι σε ένα φιλικό περιβάλλον, βλέπεις ανθρώπους, σαν να στρέφεσαι. Υπάρχει όμως και τα βιώματα που έχει ο καθένας, έτσι κι αλλιώς. Ναι. Οπότε και κάποιοι επιλέγουν σκόπιμα μια τέτοια πολεμική τέχνη. Όταν έχεις βιώσει κάτι που σε στεναχώρησε, σε στρέσαρε και σε έφερε σε μια κατάσταση σαν αυτή, προφανώς και θες να μάθεις πώς να τα απεξέλθεις σε περίπτωση που ξανασυμβεί. Ναι. Και θέλω να σε ρωτήσω μέσα από αυτό, επειδή η τέχνη αυτή είναι έτσι. Εσύ έχεις συναντήσει πολλά περιστατικά στο Ηράκλειο, αλήθεια. Ναι. Που έχουν έρθει αφού τους επιτεθεί. Μου έχει έρθει άτομο, μαθήτρια συγκεκριμένα, η οποία δεχόταν βία από το σπίτι, ας πούμε. Από το σπίτι, δηλαδή. Δεν μιλάμε μόνο για ένα περιστατικό που της έτυχε. Ναι, είναι δυστυχώς αυτά που δεν συμβαίνουν μόνο στις ταινίες. Κακοποιημένες γυναίκες κτλ. Βέβαια, τη μαθαίνεις πρώτα απ' όλα, είπαμε, να εξομαλύνει τα πράγματα. Γιατί έχει βιώσει και κάτι το οποίο έχει επηρεάσει την ψυχοσύνθεση. Ακριβώς. Πρέπει πρώτα απ' όλα να τη μάθεις ότι πρέπει να αφήσεις από το ρόλο του θύματος, όχι όμως με βία. Εσύ επιλέγεις πώς θα φύγεις. Διάβασα ότι κάποιος είχε πει ότι αν ίσχυε το οφθαλμός αντί οφθαλμού, θα ήταν τότε όλος ο κόσμος τυφλός. Οπότε... βέβαια, ναι. Τώρα, κάτι άλλο που θέλω να πω. Ο πάνω από μένα, ο Βασίλης ο Πετρίδης, είναι μάνα, εισαγωγικά, στην Ευρωεπιστήμη της μάθησης και της μνήμης. Δηλαδή, δεν είναι το Krav Maga να το καταλάβει ο κόσμος. Α, σου κάνω αυτό, μου κάνεις αυτό. Δράση, αντίδραση. Σου κάνω αυτό, μου κάνεις αυτό. Στηρίζεται σε τακτικές και σε αρχές, έτσι. Δεν είναι δηλαδή, όπως είπα και πριν, δύο άτομα δεν είναι το ίδιο, δύο καταστάσεις δεν είναι το ίδιο. Μαθαίνεις πρώτα πώς αντιδράσεις εσύ, υπάρχουν κάποιες αρχές, είναι και δράση και αντίδραση. Ας πούμε, άμα ρίξεις μια γροθιά με γυμνό χέρι, κινδυνεύεις να σπάσεις τον καρπό σου. Α, αυτό εννοείς. Εγώ κατάλαβα δράση-αντίδραση, ότι σου κάνω, μου κάνεις κάτι αντίστοιχο. Και αυτό είναι. Ναι. Στηρίζεται σε αρχές. Εντάξει, δεν θέλω να τις πω τώρα εδώ πέρα τις αρχές όλα αυτά. Όχι, προς το πόσο εύκολο όμως ή δύσκολο είναι να μάθει κάποιος αυτές τις αρχές, τις τεχνικές, από τη στιγμή που μιλάμε για κάτι που δεν είναι άθλημα και θα σου πει ο άλλος είσαι αμυντικός, είσαι επιθετικός, δεν ξέρω τι. Πολύ ωραία. Άκου, όσο πιο πειθαρχημένος και τακτικός ένας μαθητής, δεν έχω stick, ένα USB να του πάρτω. Άρα, όσο πιο κοντά μας είναι, κοντά μας, ενώ και η οικογένειά μας. Έτσι, το θεωρώ οικογένεια, όλα τα παιδιά, τόσο πιο γρήγορα προχωράει στον Krav Maga. Τώρα, στα πρώτα κιόλας στάδια, στους πρώτους βαθμούς, μαθαίνει να αντιμετωπίζει πάρα πολύ γρήγορα τον κίνδυνο και έχει να κάνει αυτό που σας είπα πριν. Είναι Ευρωεπιστήμη της μάθησης και της μνήμης. Δηλαδή, τον μαθαίνω κομμάτι, να βλέπει όλο τον πίνακα. Και αν είναι πιο προχωρημένος, βλέπει και το κάδρο του πίνακα. Άρα λοιπόν φτιάχνουμε καινούριους νευρώνες, με λίγα λόγια, και οι κινήσεις του βγαίνουν πλέον, το αναγνωρίζει ο εγκέφαλος, απειλή και αντιδράει. Δεν σκέφτεται πώς θα αντιδράσω. Α, με πιάσα το λαιμό, του κατεβάζω ένα χέρι και μια γωνιά. Δράει αντανακλαστικά. Ένα παιδάκι, όταν το μαλώνει, τι κάνει, θα σηκώσει ένα χεράκι έτσι ψηλά. Ή θα κλείσει τα μάτια. Θα κλείσει τα μάτια. Αυτά είναι αρχαίγωνα αίσθηκτα που έχουμε μέσα μας. Αυτά τα πράγματα προσπαθούμε να τα μεταφέρουμε. Άρα θα λέγαμε ότι είναι λοιπόν θέμα πειθαρχίας, τακτικής. Βέβαια. Όπως και κάθε άθλημα. Και αγάπης, έτσι, αφού μας μεταφέρει σε μια οικογένεια. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχει κάποιο όριο στην εξέλιξη ή τα περιθώρια εξέλιξης συνεχώς αλλάζουν, μεγαλώνουν? Και βέβαια αλλάζουν. Στη Science Krav Maga προχωράμε με σεμινάρια, με διαλέξεις, κάνουμε πολλά πράγματα. Εγώ τώρα τι είμαι? Είμαι ο συνδετικός κρίκος της Κρήτης με την Αθήνα, με τον κύριο Πετρίδη, τα κεντρικά της Science Krav Maga, και ο κύριος Πετρίδης με το Ισραήλ. Δηλαδή αυτή είναι η... Άρα και εσείς συνεχώς μαθαίνετε. Ναι, ναι. Διδάσκω ή διδασκόμαστε. Έτσι, εγώ πιστεύω ότι πρέπει κάποια στιγμή όχι μόνο να το λέμε, αλλά να το κάνουμε και πράξη. Ναι. Να προσπαθήσει κάποιος να μας δείξει εδώ, να δούμε πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι τελικά. Αν είναι κιόλας να είναι αγχολητικό, ευνοείται. Καλά. Το Krav Maga είναι τρόπος ζωής. Δεν είναι μόνο τεχνικές. Ας πούμε, ερχόμενος εδώ, ξέρω που είναι οι πυρασβεστήρες, ξέρω που είναι τα ρεύματα. Ξέρω ότι πίσω από την πόρτα υπάρχει κλειδί. Ξέρω πως θα πάω ανοίγουν οι πόρτες. Άρα σιγά σιγά μαθαίνει ο μαθητής να κυριαρχεί στο χώρο. Κατάλαβες? Σαν ταινία είναι. Ναι, και νομίζω ότι αυτό βοηθάει και στην αυτοπεποίθηση, έτσι. Βέβαια. Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα γιατί να κυριαρχεί στο χώρο. Είπαμε ότι υπάρχει ο νόμος του Μέρφυ, ότι θα στραβώσουν όλα. Εγώ, ας πούμε, έχω τρομερά ανοίγματα στα πόδια, έχω κάτι πόδια Τζάκλο Βαντάμ, αερότομες. Γίνεται μια στραβή και φορά ένα στενό τζιν, πατελώνει. Και δεν μπορώ. Αφήνει να κουνήσει. Άρα πάει περίπατο. Πρέπει λοιπόν να έχω το σθένος, το μυαλό και όλα τα σχετικά να ανταπεξέλθω. Όσο το δυνατόν θέλω να πάω σπίτι μου. Αυτή είναι η δουλειά μας σαν πολίτες. Δεν είναι, είπα, τελευταίο ρόλο παίζει να βάλω το χεράκι. Για να βάλω το χεράκι πρέπει να μου έχει περάσει πάρα πολλά στάδια. Καταλάβαμε. Και να προσαρμοζόμαστε και στις συνθήκες, τις εκάστοτε συνθήκες. Βέβαια, μπορεί να γλιστράει, να έχει παγετό, να έχουμε πέσει ποτά σε ένα μπαρ. Μας έχεις μεταφέρει σε πάρα πολλά διαφορετικά σκηνικά και νομίζω ότι καταλαβαίνω γιατί έρχεται ο κόσμος. Δημιουργούμε μία ταινία στο μυαλό μας με αυτά που μας λέτε. Εγώ έχω πάει από Μπρουής μέχρι Τζένιφερ Λόπες, τα πάντα. Και μια που είπες για διασήμους, θα σου πω και το εξής. Πολλοί διάσημοι που είναι και μαχητές πολεμικών τεχνών έχουν σωματοφύλακες. Για ποιο λόγο? Αφού ο ίδιος είναι κορφή, γιατί χρειάζεται άραγε σωματοφύλακες? Γι' αυτό ακριβώς το λόγο που είπα. Ότι άλλο είναι παλεύω σε ένα ring. Δεν υποτιμώ καμία πολεμική τέχνη. Εννοείται. Αλλά είναι άλλη νοοτροπία. Άλλη αυτοπεποίθηση έχει κάποιος που έχει ένα γιατρό πίσω του. Που θα φάω δύο μπάτσους, θα ζαλιστώ, θα μπει στη μεσοδιαιτητής. Χωρίζουμε. Έτσι είναι. Λοιπόν, Νίκο Κοκαράκη, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Ήταν πολύ όμορφη αυτή η εμπειρία. Να είστε καλά. Ακόμα και αν ήταν λεκτική. Μας μετέφερε σε πολλά σκηνικά που όντως δεν το σκεφτόμαστε ότι μπορεί να είμαστε κι εμείς πρωταγωνιστές κάπου και να μπορέσουμε να το λύσουμε μόνοι μας όλο αυτό. Είστε και καλεσμένος, με εννοείται. Οπότε θέλετε. Κάποια στιγμή πρέπει να πάμε να πάρουμε. Θα το εκμεταλλευτούμε αυτό. Αλλά να είναι βράδυ. Με σβηστά φώτα θα κάνετε. Ολότελα,